Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το στο μοντελείο ειδήσεων της citizentv.gr. Για χρέη στο δημόσιο που φτάνουν τα 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε διάστημα 7 μηνών κατηγορείται 77χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Στις αίθουσες των εκκλησιών της Μητρόπολης, Νεάπολης, Σταυρούπολης, αλλά και σε τάξεις δημοσίων σχολείων, φοιτούν το απογεύμα περισσότεροι από 1.000 μαθητές, παρακολουθώντας δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, καθώς λόγω κρίσης οι οικογένειές τους αδυνατούν να διαθέσουν χρήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Χωρίς μισθό έμειναν και πάλι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ο Μάρτιος μπορεί να έφυγε, αλλά ήδη δεν είδαν το χρώμα του χρήματος, το οποίο αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Έρευνα για το κρέας αλόγου διεξάγουν στις αγγλικές αρχές, εξετάζοντας για ενδεχόμενο δόλο των εταιριών, στα προϊόντα των οποίων ανιχνεύθηκε DNA αλόγου. Η ποσότητα κρέατος αλόγου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται στους 40 τόνους. Ένταση επικράτησε έξω από Μακεδονία Παλάς, την ώρα που η εταιρεία Eldorado προχωρούσε έναρξη τύπου, όταν περίπου 50 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Μικρή μείωση καταγράφηκε στα Λουκέτα στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ από την άλλη πλευρά αυξήθηκαν οι εγγραφές. Τον κίνδυνο της απένταξης και οριστικής τους απώλειας αντιμετωπίζουν δεκάδες έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στη Θεσσαλονίκη, καθώς ορισμένα από αυτά με προϋπολογισμούς δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ καθυστέρησαν και δεν προχωρούν. Για αύριο Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει σε 3 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη μέσα σε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!